Έρχομαι στο Ηράκλειο και στο Δήμο Ηρακλείου, καλημερίζοντας τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Αγριμανάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τουρισμό. Γιατί πήρατε μέρος στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο. Ήρθατε και είπατε ότι η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου ήταν απολύτως επιτυχημένη στο περίπτερο του ΕΟΤ σε αυτή την πολύ μεγάλη ή τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού. Διοργανώθηκε 5 με 7 του Μάρτη, αλλά θέλουμε αυτό να δούμε πώς μεταφράζεται και για την στρατηγική και για τη δική σας πολιτική και τι σημαίνει για το Ηράκλειο. Κύριε Δουργεράκη, είχαμε την ευκαιρία για πρώτη φορά ως Δήμος Ηρακλείου να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο μεγάλο event, σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση και διοργάνωση που αφορά τον τουρισμό, κυρίως στο B2B συναντήσεις με φορείς που επηρεάζουν τουρισμό, είτε αυτοί είναι φορείς που μεταφέρουν τουρισμό και διακινούν το αξιωτικό κόσμο, είτε είναι αεροπορικές εταιρείες, είτε είναι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην διακίνηση και στη διαδικασία του τουρισμού. Είχαμε μια επιτυχημένη παρουσία εκεί στο χώρο. Δημιουργήσαμε αρκετά καλές επαφές τόσο με αξιωματούχους άλλων χωρών, όσο και του τουρισμού πάντα, όσο και με αεροπορικές εταιρείες. Δημιουργούμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε όλα εκείνα τα απαραίτητα δίκτυα και τις επαφές που χρειάζονται για να καταστήσουμε το Ηράκλειο έναν προορισμό 365 ημερών που ο επισκέπτης που θα έρχεται θα νιώθει τη φιλοξενία, την μοναδική φιλοξενία του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, τόσο για την ποικιλή μορφία όσο και για τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει ο Δήμος μας. Ναι, μισό λεπτό. Τουριστικός προορισμός και όχι πύλη εισόδου, αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, κύριε Αγριμανάκη. Συμφωνούμε απόλυτα και εδώ έρχομαστε τώρα στην ουσία να πούμε ότι το Ηράκλειο έχει όλες τις φωτογραφίες. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά πολλά πράγματα τα οποία το αναδεικνύουν ως ένα προορισμό city break, δηλαδή όχι ένα προορισμό της παραλίας αλλά ένα προορισμό που θα μείνει, θα γευτεί 3-4 ημέρες και θα επισκεφθεί και την ενδοχώρα του Δήμου. Έχουν γίνει αρκετά μεγάλες υποδομές, καλές υποδομές που μπορούν να υποδεχτούν αρκετό κόσμο. Μέχρι τώρα το Ηράκλειο είχε υστέρηση στις υποδομές που αφορά τον τουρισμό της διαμονής. Κυρίως της διαμονής, αλλά και όχι μόνο, της καθημερινότητας, της σχέσης του τουρισμού, του ανθρώπου που θέλει να επισκεφτεί τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό του Ηρακλείου. Γίνεται και άλλα πράγματα, είναι σε εξέλιξη πολλά άλλα πράγματα, όπως έχετε ακούσει τελευταία, και με τα ενεόρια αλλά και με τα ενεδικά τείχη. Θα δημιουργήσουμε την αξία που χρειάζεται το Ηράκλειο, να αναδείξουμε και τον πολιτισμό τον οποίο έχει και είναι μοναδικό στον κόσμο, αλλά και όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά από την καθημερινότητά του μέχρι και την γεύση στην ενδοχώρα του. Αυτό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ήδη κάνει μια επαφή και με τους φορείς του τουρισμού του Ηρακλείου και είμαστε στην οργάνωση ομάδων εργασίας για να δουλέψουμε από κοινού και να καταστήσουμε έτσι ένα στρατηγικό σχέδιο από κοινού για το πώς θέλουμε το Ηράκλειο να αναπτυχθεί τουριστικά και το πώς θέλουμε να το κάνουμε μια πόλη που θα δέχεται τουρισμό όλο τον χρόνο και όχι την διάρκεια της ερημής περίοδου. Έχει όλες τις υποδομές να δημιουργήσουμε πτήσεις και να φέρουμε κόσμο και τον χειμερινό και τη χειμερινή περίοδο. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις είμαστε, σε αυτή την ροή και στρατηγική βρισκόμαστε, οπότε σύντομα θα έχετε και στη δημοσιότητα το στρατηγικό μας σχέδιο πώς θα κινηθούμε. Το Ηράκλειο έχει κάνει ήδη ένα βήμα που λέγεται γαστρονομία. Έχει μπει ήδη στις 7 δημιουργικές χώρες του κόσμου ως γαστρονομική πόλη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολλά άλλα πράγματα και για τον εξωτουρισμό και για τις ομάδες των ανθρώπων που δουλεύουν εξ αποστάσεως και πολλά άλλα που μπορούμε να δημιουργήσουμε και για τον θρησκευτικό τουρισμό, αλλά και να δημιουργήσουμε, έχουμε ένα μοναδικό πολιτιστικό κέντρο που η δημιουργία του δεν ήταν μόνο να κάνει εκδηλώσεις εντός του Ηρακλείου, αλλά ήταν να φιλοξενεί μεγάλα συνέδρια, παγκόσμια συνέδρια,
που εκεί μπορούμε και έχουμε μεγάλο περιθώριο ανάπτυξη. Μάλιστα. Πολλά είναι που μπορούμε να κάνουμε. Πολλά είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ένα λεπτό τώρα, να ρωτήσω το εξής. Εγώ ως Ηρακλειώτισσα, ως γέννημα θρέμα του Ηρακλείου, που μεγάλωσα, στεριώθηκα και συνεχίζω να ζω στο Ηρακλείο. Λέω πάρα πολύ απλά ότι με αυτά τα οποία λέτε και σχεδιάζετε, συμφωνώ, και αυτά θα έπρεπε να γίνουν από χθες και παραπροχθές, και αναφέρομαι και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές συνολικά για να τα έχουμε μπροστά μας. Αλλά από την άλλη, ως Ηρακλειώτισσα, λέω πάρα πολύ απλά ότι εκείνο το οποίο στερούμαστε, και το στερούμαστε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, κύριε Αγριμανάκη, είναι αυτή η απλή, η όμορφη, η καλή καθημερινότητά μας. Από τη λακκούβα που θα πέσω μέσα, από το νερό που πολλές φορές δεν έχω, από τον γκαλοπισμό και την αισθητική μιας πόλης, από ένα αγροτοτουρισμό από τη μια άκρη του Δήμου Ηρακλείου μέχρι την άλλη, αυτά τα απλά, τα αισθητικά, τα ωραία, τα οποία, για τα οποία ο καθένας από εμάς στερείται μιας πολύ καλής ποιοτικής καθημερινότητας. Εκεί δεν πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα, λέω εγώ, ως Ηρακλειώτισσα. Κυρία Δουργεράκη, χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε, χαίρομαι που το στυλιτεύετε. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ξεκινάς, ο πρώτος στόχος είναι αυτός που λέτε, για να υποδεχτείς τουρισμό, για να υποδεχτείς κόσμο από το εξωτερικό, για και πέρα από την ποιότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη, αλλά και τους ανθρώπους που υποδεχόμαστε, πρέπει να έχουμε μια καλέσθητη, μια καλοστημένη πόλη, μια καθαρή πόλη, μια πόλη που θα μπορεί να την περπατήσει χωρίς να κινδυνεύει κανείς να πάθει ζημιά, μια πόλη που θα μπορεί να έχει τα πάρκινγκ, μια πόλη που θα μπορεί ελεύθερα να έχει πρόσβαση ο ΑΜΕΑ. Όλα αυτά που λέτε είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε τεράστιο πεδίο εκεί να δουλέψουμε. Ήδη έχουν μπει οι στόχοι μας, ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό το σημείο και για το κομμάτι της καθαριότητας, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά την πλοκική καθημερινή σχέση όχι μόνο του πολίτη αλλά και γενικότερα του ανθρώπου που επισκέπτεται το χώρο. Και όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες, γιατί οι υπηρεσίες, και ειδικά επειδή πάντα στο κομμάτι της καθημερινότητας και πάντα είναι ο εύκολος στόχος η καθαριότητα, κύριε Αγριμανάκη, όχι από εσάς, από τον καθένα από εμάς, από όλους μας, οι άνθρωποι της καθαριότητας υπερβάλλουν αυτό. Πρέπει και εμείς να δούμε λίγο πώς διαχειριζόμαστε αυτά που παράγουμε ως σκουπίδια. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Δουργεράκη. Αυτό είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι εύκολο να συμβεί. Θέλει μεγάλη διαδικασία, θέλει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ταυτόχρονα. Θέλει να δημιουργήσει event, θέλει να δημιουργήσει διαδικασίες από τα μικρά παιδιά για να πάνε και στους μεγαλύτερους. Ξέρετε, η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ δυσκολότερο να αλλάξει από τη δύναμη της μάθησης. Όμως, αν ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας, από τα παιδιά που είναι στο δημοτικό, που ήδη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ξέρω, από την Αντιδημαρχία και της καθαριότητας αλλά και του Πρασίνου, ότι γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, είμαστε στην φάση που δημιουργούμε τους άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σκέψη μας και ως πολίτες. Γιατί ό,τι και να κάνει ο οποιοσδήποτε αιτός ή οποιαδήποτε αντιδημαρχία ή οποιοσδήποτε δημοτική αρχή, αν δεν έχει συμμέτοχη την κοινωνία σε αυτό, σε ό,τι κάνει, είναι σαν να μην κάνει τίποτα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλη αυτή τη σχέση με την κοινωνία, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τον κόσμο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να είναι ελκυστικό να έρθει κανείς και θελοντικά να δουλέψει πάνω σε αυτό. Έχουμε πολλά να πράξουμε. Δυστυχώς δεν αλλάζουν αυτά από μια μέρα στην άλλη. Θέλουν αρκετό χρόνο. Όμως εστιάζουμε σε αυτό. Είμαστε προσανατολισμένοι στο να δημιουργήσουμε μια πολύ καθαρή πόλη, μια πιο ποιοτική πόλη, μια πόλη καθημερινή που θα γεύεται και θα ζει όμορφα και ο επισκέπτης αλλά και ο άνθρωπος που ζει σε αυτή την πόλη. Όταν εθενιστούμε όλοι μας αυτή την κουλτούρα, θα έχουμε σίγουρα μια καλύτερη πόλη. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα και εμείς, εννοώ με τις υπηρεσίες και με τη στρατηγική οργάνωση, το πώς καθαρίζουμε την πόλη, το πώς κάνουμε το πράσινο, το πώς φτιάχνουμε το πράσινο, το πώς αναδεικνύουμε τα σημεία μας, το πώς αναδεικνύουμε τον πολιτισμό μας, αλλά πρέπει ταυτόχρονα σε αυτό να βοηθήσουν και οι πολίτες. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάνω από κάθε ένα κάδο ένας δημοτικός αστυνομικός για να βλέπει ποιος βάνει τι και τι κάνει, γιατί ξέρετε ότι όλη τη νύχτα γυρίζουν άνθρωποι και αφήνουν πίσω χωματερές σε κάθε κάδο.
Αυτή εδώ είναι δουλειά τώρα να το εξειδικεύσει και ο αντιδήμαρχος των. Μωρέ, αυτά είναι καθημερινότητα, τα ξέρουμε. Αλλά να σας πω. Είναι, αποτελεί μια αισθητική που είναι. Έτσι. Αλλά η αισθητική μας, από τη στιγμή που δεν είναι κουλτούρα μας αυτή η αισθητική σε μια πόλη, που πάμε έξω στο εξωτερικό και ξέρετε, γυρίζουμε και λέμε: α, τι ωραία πόλη που μπορεί να είναι η τάδε ή η τάδε, δεν θα αναφέρω καμία. Λέω το εξής. Ελάτε να μου πείτε ότι μπορώ σαν Ηράκλειο να γίνω η ομορφότερη πόλη και να το ενστερνιστώ και να το πιστέψω και να το ζήσω. Κάντε την αρχή και πάρτε με από πίσω, διότι έχετε κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα με τις εθελοντικές ομάδες. Μακάρι αυτές οι εθελοντικές ομάδες να πάρουν στο λαιμό τους εθελοντικά και τους υπόλοιπους. Το λέω με την καλή την έννοια και το καταλαβαίνετε. Έτσι ώστε ο καθένας ξεκινώντας από την αυλή του, από το σπίτι του, έξω από το σπίτι του στη γειτονιά του, δώστε όμως το παράδειγμα και κάντε το άμεσα. Όχι του χρόνου, μην περιμένετε να τελειώσει η πενταετία για να γίνει. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε προορισμό το Ηράκλειο, να σας πω κάτι κύριε Γρημανάκη, πρώτα για εμάς τους ίδιους και μετά για τους υπόλοιπους. Συμφωνούμε απόλυτα κύριε Δουλειάκη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα από αυτά που έχετε πει ήδη εσείς. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, το ζούμε όλοι μας, στον ίδιο τόπο ζούμε όλοι, τα ίδια βιώματα έχουμε, οπότε αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά μπορούμε να τα οργανώσουμε και να τα φτιάξουμε και να τα αναπτύξουμε. Μάλιστα. Εκεί θα ζυγιστούμε, εκεί δουλεύουμε, εκεί εστιάζουμε. Σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα δώσει υποστέμινη αξία και για τον επισκέπτη. Ξέρετε ότι η έλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, παρότι είναι μακριά από το Ηράκλειο, είναι αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Παραμένει να είναι αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Θα αλλάξει ο τουριστικός χάρτης. Θα αλλάξει γενικότερα η σχέση του τουριστικού χάρτη στην Κρήτη και στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, αλλά και η έλευση της κρουαζιέρας που ετοιμάζεται να γίνει και από επενδύσεις που ετοιμάζονται να γίνουν στον χώρο του Μανιού. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά να πράξουμε για να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα Ηράκλειο ελκυστικό, ένα Ηράκλειο ευρωμεσογειακό προορισμό, διαμάντι δηλαδή του ευρωμεσογειακού προορισμού, και να δούμε ότι και να δει ο επισκέπτης ότι εδώ το Ηράκλειο έχει να δει πραγματικά και να ζήσει μοναδικά πράγματα και μοναδική πληρομορφία. Αρκεί να έχετε και λόγο και ρόλο. Γιατί είτε μέσα στο λιμάνι, δεν ξέρω ποιος όμιλος θα το πάρει, ο Γκριμάλντι ή οποιοδήποτε άλλο, η αισθητική περί κουραζιέρες και λοιπά με το τσιμέντο με αφήνει παγερά αδιάφορη. Αυτό δεν είναι λιμάνι, αισθητικό λιμάνι. Να δούμε πώς θα γίνει η αξιοποίηση και αισθητικά η περιοχή, πώς θα αναβαθμιστεί της νέας Ελκαρνασσού, που είναι τον Νίκος Καζαντζάκης. Και ξέρετε, είναι θέματα τα οποία δεν βάζουμε πολύ εύκολα στο στόμα μας, αλλά είναι ώρα από τη στιγμή που θέλουμε ένα Ηράκλειο τουριστικό προορισμό να το δούμε από τη μια άκρη του μέχρι την άλλη, και είναι ευκαιρία μας να το δούμε εάν θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλιώς το ίδιο μίζερι θα είμαστε. Αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Συμφωνούμε, αλλιώς θα διαχειριζόμαστε πάντα τη μιζέρια μας. Μάλιστα, δεν μου λέτε κύριε Γρημανάκη, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Με αυτούς τους δύο οικονομικούς πονοκέφαλους τι θα κάνετε, και με την Αρχιεπισκοπή, αλλά και από την άλλη με τις αποφάσεις των δικαστηρίων σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία έχουν επιδικαστεί για την άτυχη εργαζόμενη της καθαριότητας που έχασε τη ζωή της το 2016. Ναι, σε ό,τι αφορά την Αρχιεπισκοπή, να σας πω ότι νομίζω ότι από τη μεριά του Δήμου Ηρακλείου αναγνωρίζεται πλήρως η προσφορά και η κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας. Αγαπάμε την Εκκλησία. Είναι μαζί με την οικογένεια ο άλλος μεγάλος πυλώνας του κοινωνικού συνεκτικού ιστού της κοινωνίας όπου ζούμε. Είμαστε προνομιακοί που έχουμε το θεσμό της Εκκλησίας ακόμα και μας δημιουργεί ένα πυλώνα συνύπαρξης και ένα πυλώνα συνέβρεσης. Αυτό που πρέπει να σας πω για το θέμα της Αρχιεπισκοπής είναι ότι ήταν μια διαδικασία εισήγησης της νομικής υπηρεσίας που έπρεπε να το πράξουμε, γιατί αλλιώς θα είχαμε προβλήματα νομικά. Από την άλλη μεριά υπάρχει όλη η καλή διάθεση, υπάρχει όλη η καλή σκέψη να βρούμε τις κοινές μας λύσεις, χωρίς να θέλουμε απολύτως να δημιουργήσουμε πρόβλημα καθόλου, το αντίθετο, ούτε στην Εκκλησία, αλλά ούτε και η Εκκλησία μας στο Δήμο, γιατί και οι δύο πορεύονται μαζί και θα πρέπει να πορεύονται μαζί συνεργικά και συνεκτικά για να δημιουργούμε αυτό που λέμε μια κοινωνία με μεγαλύτερη αξία. Αναζητείτε, λέτε, κοινή λύση με την Αρχιεπισκοπή. Ναι, υπάρχει η διάθεση. Έχετε προσφύγιο όμως στο Συμβουλίο Επικρατείας. Ναι, γιατί είμαστε αναγκασμένοι από τον νόμο να το κάνουμε αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και την νομική εισήγηση της υπηρεσίας. Από την μεριά αναγνωρίζουμε πλήρως την προσφορά και
τη σχέση με την κοινωνία της Εκκλησίας και φυσικά δεν θα μπούμε ποτέ εμπόδιο διοικητικά, δηλαδή δεν δημιουργήσουμε κανένα απολύτως εμπόδιο που αφορά το κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή να δεσμεύσουμε αφημί και τα λοιπά που είχαν γίνει στο παρελθόν. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς. Από την άλλη μεριά είναι σε εξέλιξη νομίζω το πράγμα και είμαι σίγουρος ότι σύντομα και μετά την έλευση του κυρίου του συμβασμάτου του Αρχιεπίσκοπου από το Φανάρι θα βρεθεί η λύση αυτή που θα είναι, θα βρεθεί δηλαδή ο κοινός τόπος και θα πορευτούμε μαζί χωρίς κανένα. Ναι, μιλάμε για 755.081 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση και με το θάνατο της εργαζόμενης. Και αυτό είναι σε εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η νομική διαδικασία. Περιμένουμε την επιδίκαση και μετά θα έχω νεότερα να σας πω γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Γεια σας.